υπάρχουν παίκτες μέσα, μέσα στα αποδυτήρια, Γιάννη, που βλέπουν τον Αλούσιο και κάνουν αυτό. Ωραία, πάλι σήμερα θα κάνουμε προπόνηση με αυτό. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει στο Παναθηναϊκό αυτό και είναι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές και νομίζω ότι εύκολα να τους φωτογραφίζουμε και δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στην ΑΕΚ. Γιατί μπορεί ο Αλμέιδα να κάνει μια σκληρή προπόνηση. Να πούμε, θέλω να το πω τόσο καιρό και δεν έχω προλάβει ακόμα να το πω, ότι ο Μπονίνη, ο γυμναστής του Αλμέιδα, απάντησε στον Ραπτόπουλο. Δηλαδή, μια φωτογραφία του Πιερό, πιάνει στο τηλέφωνο και λέει ότι για να γίνεις σκληρός πρέπει να κάνεις σκληρή προπόνηση. Αυτή ήταν η απάντηση του Μπονίνη. Γιατί είχε πει ο Ραπτόπουλος? Δεν είχε πει ότι οι προπόνησεις είναι σκληρές και επέκτησε και κάτι άλλο. Και υπάρχει μια φωτογραφία του Πιερό, τον Μπονίνη και λέει οι σκληροί παίκτες γίνονται μέσα από τη σκληρή προπόνηση. Δηλαδή ο Μπονίνη, ο γυμναστής, απάντησε στον Ραπτόπουλο. Γιατί και σε όλους όσους δεν είναι πράγματα, έτσι δεν ελέγχει? Ναι, ναι. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα. Και μάλιστα ο Πιερό που είναι ένα θαύμα της φύσης, αυτό που βλέπετε είναι ολομής. Πραγματικά είναι πολύ δυνατός παίκτης, πολύ δυνατό παιδί. Είναι σκληρές οι προπονήσεις του Ματίας Αλμέιδα. Αυτό τώρα έχει τεθεί και υπό διερεύνηση, θα λέγαμε, με πρωτοβουλία του κύριου Ηλιόπουλου. Μήπως είναι ο παράγοντας που επιβαρύνει τους ποδοσφαιριστές και υπάρχουν τόσοι πολλοί μυϊκοί τραυματισμοί. Νομίζω θα ξεκαθαρίσει και αυτό το θέμα σε μια περίοδο που επανέρχονται σιγά σιγά σχεδόν όλοι. Μάλιστα, χθες προπονήθηκε και ο Λιβάη Γκαρσία. Προχθές η Λαμέλα Μαρσιάλ τέθηκαν και αυτοί στη διάθεση του προπονητή τους. Όχι βέβαια δεν νομίζω για το αυριανό παιχνίδι στο Αγρίνιο, αλλά θέλω να πω ότι σιγά σιγά όλοι επανέρχονται. Έχουν μείνει εκτός από μόνο ο Γκατσίνοβιτς και ο Ντουμπάτζο. Η ΑΕΚ που παρά το γεγονός ότι δεν είχε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, είχε ρεπορτάζ. Είχε μεταγραφές διοικητικού επίπεδου. Είχαμε την αποχώρηση του Παναγιώτη Κονέ. Και από ό,τι φαίνεται, ο Χαβιέρ Ιμπάλντα θα είναι ο αντικαταστάτης του, με πολύ βαρύ όνομα και βιογραφικό και θητεία μεταξύ άλλων σε Manchester United, Milan, Juventus, Marseille τελευταία, σαν αρχι σκάουτ ή σαν αθλητικός διευθυντής. Τέλος πάντων, οι όροι παίζουν τώρα τις θέσεις, αλλά η ουσία είναι ότι θα έχει το γενικό κουμάντο, έχει έρθει στην Αθήνα και κάνει κουβέντες. Νομίζω ότι είναι θέμα ημερών να ανακοινωθεί. Αυτό δείχνει και μια γενικότερη αλλαγή πλεύσης, θα λέγαμε. Πλέον ο κύριος Ηλιόπουλος, ο οποίος ασχολείται πάρα πολλές ώρες με την ΑΕΚ, προσωπικά ο ίδιος δηλαδή, έχει μπει για τα καλά στο ρόλο του και προφανώς παίρνει σιγά σιγά και τα πρόσωπα τα οποία θέλει να το στελεχώσουν. Και πιθανότατα θα δούμε και άλλες αλλαγές. Ναι, μιλάμε για τον Κουχάρισκι. Δεν ξέρω. Είναι διάφοροι από το προηγούμενο διοικητικό σχήμα. Αλλά από ό,τι φαίνεται θα υπάρχουν αλλαγές, αντικαταστάσεις. Και είναι λογικό όποιος αναλαμβάνει κάπου να έχει τώρα τη δική του ομάδα, τους δικούς του ανθρώπους που εμπιστεύεται. Εντάξει, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, εξοδιοικητικός παράγοντας, αποχώρησε. Ο Κονέ αποχώρησε. Ο Κουχάρισκι αποχωρεί. Ο ένας αντικαταστάτης, από ό,τι τουλάχιστον μαθαίνω σίγουρα από το Ριμπάλτα, ενδέχεται να είναι ο Ραφίκ Τζιμπούρ. Ναι, ο Ραφίκ Τζιμπούρ που είχε ενεργό ρόλο στη μεταγραφή του Μαρσιάλ και γενικότερα συνεργάζεται στενά με τον Αντώνη Ηλιόπουλο, τον ξάδερφο του Μάριου Ηλιόπουλου, ο οποίος ήταν στα πράγματα περισσότερο, θα λέγαμε, από τον νέο διοκτήτη της ΑΕΚ και από παλιότερα. Είχε αναλάβει και να στελεχώσει τις ακαδημίες, αλλά έχει ενεργό ρόλο και στις μεταγραφές. Ο Ραφίκ Τζιμπούρ, δικός του άνθρωπος είναι αυτό, ο Αλγερινός που είναι στις ακαδημίες της ΑΕΚ. Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι μαζί με τον Αντώνη Ηλιόπουλο συνεργάζονται στενά. Είναι πιθανό να αναλάβει και επίσημο ρόλο μέσα στην ΠΑΕ. Και γενικότερα θα έχουμε ανακατατάξεις. Ο Κονέ πληρώνει το γεγονός ότι η ΑΕΚ δεν κατάφερε να πάρει το Φουφανά. Δεν ξέρω αν είναι αυτό. Πάντως το γεγονός ότι η ΑΕΚ έμεινε χωρίς σεντερφόρ στο κρίσιμο παιχνίδι με την ΟΑ, μόνο με τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος στο δεύτερο παιχνίδι ήταν και τραυματίας, το χρεώνονται αρκετοί, όχι μόνο ο Κονέ. Και τις προηγούμενες χρονιές υπήρχε σημαντική καθυστέρηση σε μεταγραφικές κινήσεις. Και το Φουφανά, ίσως αν και ήταν πολύ ψηλός στόχος. Αλλά όταν τη στιγμή που καταφέρνεις να φέρεις το Μαρσιάλ, φαίνεται ότι μπορούσαν να γίνουν πράγματα και τουλάχιστον υπάρχει διαθέσιμο και το οικονομικό υπόβαθρο πλέον. Ναι. Το σημαντικότερο είναι ότι θέλει να στελεχώσει
την ΠΑΕ σε αυτά τα κομμάτια του εκτελεστικού διευθυντή, του ναι. τεχνικού διευθυντή κλπ. Κλπ. Με πρόσωπα της εμπιστοσύνης ναι. του. Ναι. Ναι, βέβαια, λογικό. Γι' αυτό... Μέχρι το καλοκαίρι, δηλαδή, πιστεύω προοδευτικά θα αλλάξουν και πολύ περισσότερα πράγματα. Εγώ πιστεύω και νωρίτερα. Και νωρίτερα, ναι. Πάντως γίνεται με έναν ομαλό τρόπο. Να μην επηρεάζεται και η ομάδα που βρίσκεται μπροστά. Έχει αύριο τον αγώνα στο Αγρίνιο στις 7.30. Είπαμε περισσότεροι παίκτες έτσι κι αλλιώς είναι διαθέσιμοι, αλλά δεν αναμένονται αλλαγές ιδιαίτερες από τον Αλμέιδα. Πιθανότατα θα δούμε τον Χατζησαφή όπως το αρχικό σχήμα, γιατί ο Πίλιος, όπως και αρκετοί άλλοι παίκτες, ΑΕΚ, ο Ρώτα, ο Γιόνσον, ο Λαμέλα, έχουν συμπληρώσει δύο κάρτες. Έχουμε το Μάνταλο που θα εκτίσει αύριο ποινή μια αγωνιστική, έχει συμπληρώσει τρεις. Γενικά δέχεται εύκολα κάρτες η ΑΕΚ και χρειάζεται προσοχή σε αυτό το θέμα. Οπότε ίσως δούμε το Χατζησαφή αριστερά. Mm-hmm. Ο Ρώτα θα είναι δεξιά, ο Στρακώσια βέβαια τέρμα, δεν είναι ακόμα έτοιμο στον Πρινιόλι. Δίντα Κάλενς όπως ήταν και με τον Παναθηναϊκό, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Στον άξονα ο Σιμάνσκι οπωσδήποτε και ίσως να είναι ο Πινέδα δίπλα του και όχι ο Περέιρα και να δούμε το Λιούμπισιτς σε ρόλο δεκαριού λίγο πιο μπροστά. Να ξεκινήσει ο Λιούμπισιτς. Δεξιά ο Άμραμπατ, μετά από καιρό πιστεύω θα πάρει την ευκαιρία να ξεκινήσει. Αριστερά ο Κοϊτά και στην κορυφή ο Πιερό. Μάλιστα. Ωραία, οπότε θα ξαναπαίξουμε Πιερό σκόρερ. Ναι, και να πω ότι και την Κυριακή ξεκινάει και το γυναικείο πρωτάθλημα με ένα ΑΕΚ Παναθηναϊκό στις 2 η ώρα στους Αγίους Αναργύρους. Πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος γυναικών. Και εντάξει, υπάρχει πλούσια δράση και στο χάντμπολ και στα υπόλοιπα αθλήματα στην ΑΕΚ. Αλλά αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο σύντομο για τα χθεσινά ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αυτό το καινούργιο καλεντάρι τώρα με τα πολλά παιχνίδια, με τη League Phase. Ο ένας παίζει με τον ένα, ο άλλος με τον άλλο και μια κοινή βαθμολογία, νομίζω ότι έχει λίγο μπερδέψει τον κόσμο. Ναι, μα μην ασχολείσαι, άστο τώρα, κάτσε, δες καμία ταινία. Όχι, δεν το υποβάθμιζω. Αστειεύομαι, λέει. Ναι, ναι, ίσα. Ήθελα να το πω γιατί ειδικά στο Champions League είναι και μεγάλη διαφορά δυναμικότητας πολλών ομάδων που βλέπουμε κάτι σκορ τα οποία μετά δεν σε τραβάνε να δεις και το παιχνίδι. Σωστό. Από εκεί και ύστερα μια ιδιαίτερη μνήμα στον LKB πρέπει να κάνουμε. Δεν το συζητάμε ήθελα να αναφέρω και από προχθές. Έβαλε τρομερό γκολ με τον Ατρόμητο. Αν το πρόσεξε ο κόσμος, δηλαδή ήταν τρομερό το γκολ, ήδη δείγμα της ποιότητάς του, έτσι όπως έστριψε το σώμα του για να κάνει το πλασέ. Τι να πω, μπράβο του και στην ηλικία που είναι. Τι έχει ηλικία του, δεν κατάλαβα. Τι έχει ηλικία του. Εντάξει, εντάξει, όχι, μια χαρά είναι. Μια χαρά. Καλώς. Μια χαρά. Καλώς. Να είμαστε καλά. Δεν είναι πιερό, αλλά καλώς είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το ρεπόρτερ της ΑΕΚ Εκπάσεως. Να είστε καλά. Το Λάγκη Κοτσιώτη και θειασότη του Αγίου Μπελκαμπή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για όλα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στελειώ. Ναι, σε διορθώνω, Retro Gamer. Δεν είναι αμβρότητες, είναι αβραμβρότητες.